Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Αυτό είναι το τρίτο μέρος της σειράς μας για το μύθο του πανφάγου ανθρώπου και το θέμα μας σήμερα είναι το πεπτικό σύστημα. Προτού αναφερθώ στο ίδιο το πεπτικό σύστημα, πρέπει πρώτα να δώσω κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές φυτικών και ζωικών τροφών. Οι ζωικές πηγές τροφής λοιπόν έχουν μεγάλη θρεπτική και ενεργειακή πυκνότητα λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς τους σε πρωτεΐνη, λιπαρά και βιταμίνες. Σε αντίθεση, οι φυτικές πηγές τροφής έχουν πολύ χαμηλή θρεπτική και ενεργειακή πυκνότητα, καθώς περιέχουν μεγάλο ποσοστό από νερό και φυτικές ίνες. Περιέχουν χαμηλής ποιότητας πρωτεΐνη, προβιταμίνες και φυσικές φυτικές τοξίνες. Οι φυτικές προβιταμίνες στην ουσία είναι βιταμίνες, οι οποίες όμως δεν είναι στην ενεργή τους μορφή, η οποία μπορεί να απορροφηθεί και χρησιμοποιηθεί από τους ζωντανούς οργανισμούς. Όσο για τις φυτικές τοξίνες, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο δεν θα καταφέρω να σας το αναλύσω επαρκώς σε αυτό το βίντεο. Η γενική εικόνα είναι ότι τα φυτά προσπαθούν με τη σειρά τους να προστατευτούν από τα φυτοφάγα ζώα και γι' αυτό δημιουργούν μια σειρά από χημικές ουσίες, οι οποίες έχουν σαν στόχο να διαταράξουν πολλές μεταβολικές διαδικασίες των φυτοφάγων ζώων. Τα φυτοφάγα ζώα με τη σειρά τους έχουν αποκτήσει ανοσία σε κάποιες από αυτές τις τοξίνες. Σίγουρα ο άνθρωπος δεν έχει τέτοιες άμυνες, αλλά όπως είπα θα αναφερθώ με περισσότερες λεπτομέρειες στο θέμα σε κάποιο άλλο βίντεο. Οπότε σε σχέση με τις φυτικές πηγές τροφής, μονάχα τα μοντέρνα υβρίδια και κάποια ίσως φρούτα έχουν σημαντικές ποσότητες ενέργειας. Αυτή η παρατήρηση εδώ είναι σημαντική, καθώς στην αναζήτησή μας της φύσης του ανθρώπινου είδους θα πρέπει προφανώς να αποκλείσουμε όλα αυτά τα υβρίδια. Ο άνθρωπος έχει μια εξελικτική πορεία 2 εκατομμυρίων ετών και ειδικά ο Homo sapiens κάπου 200.000 ετών. Το ότι σήμερα έχουμε υβρίδια τα οποία μπορούν να μας δώσουν υψηλές ποσότητες ενέργειας είναι από εξελικτικής πλευράς τελείως ασήμαντο. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν αυτές τις μοντέρνες ποικιλίες, πέρα από τα όποια λίγα σάχαρα και υδατάνθρακες και ίσως κάποιες λίγες βιταμίνες, πρωτεΐνες και λιπαρά, κανένα θηλαστικό δεν μπορεί να απορροφήσει σημαντικά σε ποσότητα θρεπτικά συστατικά απευθείας από αυτές. Οπότε πώς προσλαμβάνουν τα διάφορα θρεπτικά συστατικά τα διάφορα ζώα? Τα σαρκοφάγα είναι απλή υπόθεση, απορροφούν απευθείας όλα τα προδιαμορφωμένα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται, καταναλώνοντας απλά σάρκα. Καταναλώνουν σχετικά μικρές ποσότητες τροφής για λίγες ώρες της ημέρας. Ένα λιοντάρι για παράδειγμα μπορεί να πιάσει ένα θύραμα, θα φάει όσο μπορεί και μετά θα κάτσει να ξεκουραστεί ίσως και 2 και 3 μέρες. Απ' την άλλη πλευρά, τα φυτοφάγα αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας για την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων φυτικής ύλης. Διατηρούν στο πεπτικό του σύστημα μεγάλες αποικίες από μικροοργανισμούς, οι οποίοι τρέφονται με αυτή τη φυτική ύλη. Και το ζώο τελικά απορροφά υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες, λιπαρά και προδιαμορφωμένες βιταμίνες που παράγονται από αυτούς τους μικροοργανισμούς. Και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και τα φυτοφάγα, αν και η πρώτη ύλη, η τροφή που τρώνε, είναι πολύ χαμηλή σε περιεκτικότητα σε λίπη και ενέργεια, στην πραγματικότητα πάνω από το 50% των ενεργειακών τους αναγκών καλύπτονται από τα κορεσμένα λιπαρά, παράγονται από τις αποικίες μικροοργανισμών που φιλοξενούν. Ας επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα μας με το πεπτικό σύστημα. Τα είδη εξελίσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν το μικρότερο και απλούστερο δυνατό πεπτικό σύστημα, το οποίο τους επιτρέπει να απορροφούν την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά σε επαρκή ποσότητα από τη φυσική τους διατροφή. Η ικανότητα ενός ζώου να απορροφά θρεπτικά συστατικά από τις φυτικές πηγές τροφής είναι άμεσα συνδεδεμένη με 2 βασικά χαρακτηριστικά του πεπτικού του συστήματος: την συνολική χωρητικότητά του και την ύπαρξη και σε ποιο βαθμό δομών φιλόξενων στη μικροβιακή ζωή. Οι λόγοι γι' αυτό είναι οι παρατηρήσεις που κάναμε προηγουμένως για την φυτική ύλη και συγκεκριμένα την χαμηλή ενεργειακή πυκνότητά της και την ανάγκη βακτηριακής ζύμωσης ώστε να μπορέσει το ζώο να απορροφήσει τα οποιαδήποτε θρεπτικά συστατικά. Αντίθετα, το πεπτικό σύστημα ενός σαρκοφάγου ζώου θα πρέπει να είναι σε θέση να εξοντώνει οποιοδήποτε παθογόνο μικροοργανισμό καταναλώνει με την τροφή. Και εδώ έχουμε δύο βασικές κατηγορίες των φυτοφάγων ζώων. Έχουμε τα μυρικαστικά, τα οποία διαθέτουν πολλαπλά στομάχια θαλάμους ζύμωσης και λόγω αυτού διαθέτουν την ικανότητα απορρόφησης θρεπτικών συστατικών ακόμα και αποκλειστικά από τις πιο φτωχές φυτικές πηγές. Στην αντίθετη κατηγορία έχουμε τα μονογαστρικά. Αυτά έχουν πεπτικό σύστημα παρόμοιο στα βασικά στοιχεία με τα σαρκοφάγα. Πρακτικά λοιπόν τα μυρικαστικά έχουν ένα κάπως περίπλοκο σύστημα. Η τροφή πρώτα κατευθύνεται στα πολλαπλά στομάχια. Το πρώτο είναι το μεγαλύτερο, το οποίο ας πούμε σε μια γελάδα μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 200 λίτρα. Η όποια φυτική ύλη κατευθύνεται πρώτα εκεί και ζυμώνεται με διάφορες ποικιλίες μικροοργανισμών. Στην πραγματικότητα τα μυρικαστικά ζώα καλλιεργούν αυτές τις μεγάλες αποικίες μικροοργανισμών και τρέφονται από τα κορεσμένα λιπαρά που αυτές παράγουν. Αλλά όχι μόνο αυτό, στην πραγματικότητα τρέφονται ακόμα και με την βιομάζα αυτή, δηλαδή μέρος αυτών των μικροοργανισμών προχωράνε στα επόμενα στομάχια. Και το τελευταίο στομάχι ουσιαστικά είναι το ίδιο με το κλασικό στομάχι ενός μονογαστρικού. Αυτό σημαίνει ότι τα μυρικαστικά τρέφονται και με τα παράγωγα των μικροοργανισμών αλλά και με τους ίδιους τους μικροοργανισμούς και την πρωτεΐνη που αυτοί παράγουν. Είναι ενδιαφέρον ότι αν και τα μυρικαστικά είναι αυτά που καταναλώνουν τις μεγαλύτερες ποσότητες φυτικής ύλης, στην πραγματικότητα είναι και αυτά που οι ενεργειακές τους ανάγκες καλύπτουν σε μεγαλύτερο βαθμό από κορεσμένα λιπαρά. Μόνο ελάχιστη ποσότητα υδαταθράκων καταλήγει στο λεπτό έντερο. Στην άλλη περίπτωση, όπως είπαμε, έχουμε τα μονογαστρικά, τα οποία έχουν τη γνώριμη σε εμάς κάπως δομή, καθώς είναι περίπου η ίδια δομή που έχει και ο άνθρωπος. Η τροφή πρώτα εισέρχεται στο στομάχι. Το στομάχι εκλείει διάφορα πεπτικά ένζυμα και σε συνδυασμό με κάποιο οξύ βοηθάει στην αρχική διάσπαση της τροφής. Έπειτα ακολουθεί το λεπτό έντερο, το οποίο έχει σαν στόχο να απορροφήσει όλα τα θρεπτικά συστατικά τα οποία ήδη υπάρχουν στην τροφή. Και τέλος υπάρχουν κάποιες άλλες δομές και το παχιέντερο. Τα φυτοφάγα και τα πανφάγα είδη χρησιμοποιούν το παχιέντερο ώστε να κάνουν κάποιο είδους μικροβιακή ζύμωση και να απορροφήσουν επιπλέον θρεπτικά συστατικά. Αλλά παραπάνω γι' αυτό θα δούμε στη συνέχεια. Αν και λοιπόν όλα τα μονογαστρικά ζώα έχουν περίπου παραπλήσιο πεπτικό σύστημα, στην πράξη υπάρχουν πολύ σημαντικές και καθοριστικές διαφοροποιήσεις. Η πρώτη από αυτές έχει να κάνει με ένα όργανο το οποίο λέγεται τυφλό έντερο και αυτό είναι ένα πεπτικό όργανο που βρίσκεται στην ένωση λεπτού και παχαιός εντέρου. Είναι ένας σάκος ορίμασης πλούσιος σε αερόβιους μικροοργανισμούς ικανούς να μεταβολήσουν φυτικές ίνες. Είναι απαραίτητος για ζώα που τρέφονται με σημαντική ποσότητα φυτικής ύλης και μπορεί να φτάσει σε μέγεθος ακόμα και το 10% του συνολικού πεπτικού συστήματος. Πρέπει να σημειώσουμε ότι όλα τα σαρκοφάγα έχουν πολύ περιορισμένο σε μέγεθος τυφλό έντερο και τα περισσότερα έχουν μια ελάχιστη δομή που δεν μπορεί να επιτελέσει κανένα λειτουργικό ρόλο, τη λεγόμενη και σκολικοειδής υπόφυση. Προφανώς νομίζω δεν χρειάζεται να σας πω τι ακριβώς διαθέτει ο άνθρωπος. Οπότε ναι, μπορούμε να πούμε ήδη ότι ο άνθρωπος ανήκει στα υπερσαρκοφάγα είδη. Η επόμενη διαφοροποίηση έχει να κάνει σε σχέση με την στομαχική οξύτητα. Η υψηλή οξύτητα στο στομάχι βοηθάει στην ταχύτερη διάσπαση τροφής και ειδικά των πρωτεϊνών και των λιπαρών και επίσης αποστηρώνει το στομάχι και προστατεύει από παθογόνους μικροοργανισμούς που περιέχονται στην τροφή. Ακόμα και αν ένας μικροοργανισμός δεν είναι παθογόνος, καθώς η τροφή του σαρκοφάγου είναι υψηλής θρεπτικής αξίας, η ύπαρξη σημαντικών πληθυσμών μικροοργανισμών τόσο στο στομάχι όσο και στο έντερο είναι επιβλαβής για το ζώο, καθώς αυτοί οι οργανισμοί θα αρχίσουν να απορροφούν θρεπτικά συστατικά από την τροφή και να δρουν έτσι ανταγωνιστικά προς το ζώο. Η υψηλή οξύτητα λοιπόν είναι απολύτως απαραίτητη για ένα σαρκοφάγο είδος, ωστόσο είναι μια ιδιότητα που κοστίζει πολύ ενεργειακά, οπότε πρακτικά περιμένουμε να τη δούμε μόνο σε σαρκοφάγα είδη. Δεν είναι μόνο ότι για να παράξεις ισχυρό οξύ χρειάζεσαι πολλή ενέργεια, αλλά προφανώς και τα ατυχώματα του στομαχιού πρέπει να είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αντέξουν αυτό το πολύ ισχυρό οξύ. Απ' την άλλη μεριά, η χαμηλή οξύτητα βοηθάει την μικροβιακή ζύμωση και επομένως την κατανάλωση φυτικής ύλης. Τα πανφάγα είδη έχουν γενικώς διάμεση οξύτητα. Οπότε εδώ πέρα βρήκα από ένα paper που είχε συγκεντρωτικά στοιχεία. Η λίστα ήταν πολύ μεγάλη, αλλά κράτησα μερικά που είναι κάπως πιο σχετικά με το θέμα μας. Να πω καταρχήν ότι ισχυρό οξύ σημαίνει χαμηλό pH και βασικά οτιδήποτε κάτω από το 7 θεωρείται όξινο. Ωστόσο αυτή η κλίμακα είναι λογαριθμική. Και αυτό σημαίνει ότι ένα οξύ με pH 6 είναι 10 φορές πιο δυνατό από ένα οξύ με pH 7. Η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα αυτά πρέπει να τα δει κανείς με λίγο σκέψη. Το πρόβλημα είναι ότι το paper αυτό έχει μια συλλογή από στοιχεία από διαφορετικά papers και πιθανότητα κάθε paper χρησιμοποίησε κάπως μια διαφορετική μεθοδολογία. Στο τέλος της ημέρας αναγκάστηκα να ψάξω μερικά από αυτά τα είδη ένα-ένα και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί στην γάτα και στο σκύλο οι τιμές που έδινε το paper ήταν αρκετά ψηλότερες. Ψάχνοντας το θέμα βρήκα πολύ γρήγορα κάποια άρθρα τα οποία ανέφεραν ότι μία γάτα στην φυσική της διατροφή το pH του στομαχιού της είναι συνήθως μεταξύ 1 και 2, το οποίο είναι πολύ τυπικό για ένα σαρκοφάγο. Επίσης το άρθρο έλεγε με σαφήνεια ότι όταν η γάτα τρέφεται με σπιτικές τροφές, το pH της ανεβαίνει και αυτό είναι λόγω του ότι αυτές οι τροφές είναι πολύ πλούσιες σε υδατάνθρακες. Αντίστοιχα βρήκα ακριβώς το ίδιο για το σκύλο. Και ναι, γενικά αυτό είναι λίγο το πρόβλημα με αυτές τις τιμές, ότι εξαρτάται από τη μεθοδολογία, από το αν το ζώο ήταν ενιστικό, από το αν τρώει την φυσική διατροφή του και ακόμα ίσως και από κάποιες άλλες συνθήκες. Ωστόσο, αν δούμε λοιπόν τον πίνακα, είναι σχεδόν φανερό ότι όλα τα σαρκοφάγα, ανεξαρτήτως από το αν είναι σαρκοφάγα ή ίσως πτωματοφάγα και ανεξαρτήτως από την οικογένεια στην οποία ανήκουν, όλα λίγο πολύ πέφτουν στην κατηγορία του pH μεταξύ 1 και 2. Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό οξύ, όπως ακριβώς περιμέναμε. Απ' την άλλη, τα φυτοφάγα έχουν ένα σχετικά μεγαλύτερο εύρος, αλλά φαίνεται ότι κατά μέσο όρο είμαστε γύρω στο pH 5 και τα πανφάγα είναι γενικά γύρω στο 3-3,5, πάλι όπως ακριβώς περιμέναμε. Το ενδιαφέρον λοιπόν εδώ είναι ότι ο άνθρωπος είναι στο pH 1,5 και αυτό τον κατατάσσει καθαρά στην ίδια κατηγορία με τα άλλα σαρκοφάγα ζώα. Η επόμενη διαφοροποίηση έχει να κάνει με το μέγεθος του πεπτικού συστήματος. Για κάποιον παραπλανητικό λόγο όλοι πάντα εστιάζουν στο συνολικό μήκος και μόνο. Αυτό είναι τελείως γελίο για δύο λόγους. Τα όργανα είναι τρισδιάστατες δομές και δεν είναι απλές γραμμές για να κοιτάμε απλά το μήκος τους. Ο όγκος και η επιφάνεια είναι τα σημαντικά μεγέθη. Επίσης δεν εκτελούν όλα τα μέρη του πεπτικού συστήματος τον ίδιο λειτουργικό ρόλο. Και ειδικά η αναλογία λεπτού παχαίου εντέρου είναι πολύ κρίσιμη, καθώς όπως είδαμε ο ρόλος του λεπτού εντέρου είναι να απορροφήσει θρεπτικά συστατικά που ήδη υπάρχουν στην τροφή, ενώ ο ρόλος του παχαίου εντέρου είναι η μικροβιακή ζύμωση, κάτι κρίσιμο για την κατανάλωση φυτικής ύλης. Και εδώ έχουμε ένα γράφημα, το οποίο χρησιμοποιώντας τις βασικές αναλογίες των διαφορών οργάνων που συνήθως παρατηρούμε σε ένα πρωτέων θηλαστικό, αρχικά παρουσιάζει στη δεξιά στήλη τα αναμενόμενα μεγέθη για έναν άνθρωπο 65 κιλών και αριστερά έχουμε τα πραγματικά μεγέθη αυτών των οργάνων. Και λοιπόν αυτό το διάγραμμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί μας δείχνει χαρακτηριστικά ότι ο άνθρωπος πέρα από ένα πραγματικά συνιστά μεγάλο εγκέφαλο έχει ταυτόχρονα και ένα πολύ μικρό πεπτικό σύστημα, και αυτό είναι σημαντικό καθώς ο εγκέφαλος είναι ένα υπερβολικά ενεργοβόρο όργανο. Κάθε ένα γραμμάριο εγκεφάλου ουσιαστικά καταναλώνει όσο 20 γραμμάρια μυϊκής μάζας, και αν το συνδυάσει κανείς με το μικρότερο πεπτικό σύστημα, αυτό μας δείχνει σε ένα είδος το οποίο είναι υποχρεωτικά σαρκοφάγο. Αλλά όχι μόνο αυτό, η αναλογία αυτή είναι τόσο υπερβολική που στην πραγματικότητα μας δείχνει προς ένα είδος το οποίο έχει σημαντικά αυξημένη ανάγκη για ζωικά λίπαρα, καθώς μόνο αυτά έχουν την ενεργειακή πυκνότητα που μπορεί να θρέψει έναν τόσο μεγάλο εγκέφαλο με ένα τόσο μικρό πεπτικό σύστημα. Το άλλο λοιπόν σημείο που μπορούμε να εξετάσουμε είναι τις αναλογίες του πεπτικού συστήματος, και έχουμε δεξιά μία σύγκριση μεταξύ των διαφορών πρωτεύοντων θηλαστικών. Βλέπουμε ότι λίγο πολύ όλα τα ζώα έχουν γύρω στο 20% του συνολικού πεπτικού συστήματος στο στομάχι. Ωστόσο η μεγάλη διαφοροποίηση είναι στο λόγο του λεπτού προς το παχιέντερο, όπου όλα τα πρωτεύοντα θηλαστικά έχουν αφιερώσει πάνω από το 50% του συνολικού όγκου και κάπου 20% στο λεπτό έντερο, ενώ στον άνθρωπο είναι ακριβώς η αντίθετη κατάσταση και έχουμε 62% στο λεπτό έντερο και μόνο 20% στο παχύ. Επίσης μπορούμε να δούμε ότι ο γορίλας, που είναι το πιο φυτοφάγο είδος από όλα αυτά, έχει το μεγαλύτερο στομάχι, το οποίο απαιτείται για να καταναλώνει μεγάλες ποσότητες τροφής. Έχει το μικρότερο λεπτό έντερο, το οποίο ακριβώς δείχνει στο ότι η τροφή του σε πρώτο βαθμό δεν έχει σοβαρά θρεπτικά συστατικά. Έχει το μεγαλύτερο τυφλό έντερο, το οποίο πάλι δείχνει μια αυξημένη ανάγκη για ποικιλίες μικροοργανισμών. Και όπως όλα τα άλλα έχει περίπου το ίδιο μέγεθος παχαίος έντερο. Η διαφορά του ανθρώπου από τα άλλα πρωτεύοντα θηλαστικά είναι συντριπτική. Αν ήταν κανείς να δει το λόγο του λεπτού προς το παχύ έντερο, όλα τα άλλα περίπου για κάθε ένα μέτρο λεπτού εντέρου έχουν 2 μέτρα παχαίως εντέρου, ενώ στον άνθρωπο είναι ακριβώς το αντίθετο, για κάθε ένα μέτρο παχαίως εντέρου έχει 3 μέτρα λεπτού εντέρου. Επίσης πάλι βλέπουμε ότι όλα τα άλλα πρωτεύοντα θηλαστικά έχουν ανεπτυγμένα τυφλά έντερα, αλλά ο άνθρωπος δεν διαθέτει κάτι τέτοιο. Τέτοιες αναλογίες στη φύση τις βρίσκουμε μόνο σε καθαρά σαρκοφάγα ζώα όπως ο λύκος, και λόγω αυτής της μεγάλης διαφοροποίησης, για παράδειγμα ένας γορίλας καλύπτει το 50% και των ενεργειακών του αναγκών από την μικροβιακή ζύμωση φυτικών τροφών. Απ' την άλλη μεριά ένας άνθρωπος, ακόμα και αν καταναλώσει μεγάλη σε ποσότητα φυτική ύλη, το ποσοστό αυτό είναι μόλις 5%. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι τελικά ο κύριος ρόλος του παχιός εντέρου στον άνθρωπο απλά περιορίζεται στην απορρόφηση υγρών και μεταλλικών στοιχείων, αλλά η συνεισφορά του στην απορρόφηση θρεπτικών συστατικών είναι σχεδόν αμεληταία. Συμπέρασμα λοιπόν, το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου έχει όλες αυτές τις δομές και τα χαρακτηριστικά που μαρτυρούν εξειδίκευση προς τροφές ζωικής προέλευσης. Ταυτόχρονα η κατασκευή του μαρτυρά πολύ φτωχή ικανότητα απορρόφησης ενέργειας από φυτικές πηγές. Αυτό σε συνδυασμό με τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες του ανθρώπινου εγκέφαλου μας οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα. Το πρώτο είναι προφανώς ότι χωρίς αμφιβολία ο άνθρωπος είναι ένα υπερσαρκοφάγο είδος. Αυτό σημαίνει ότι η φυσική του διατροφή αποτελείται από τουλάχιστον 80% ζωική ύλη. Και ναι, ακόμα αυτό μπορεί να σας ακούγεται περίεργο, αλλά πραγματικά είναι σχεδόν αδύνατο να βρει κανείς οποιοδήποτε είδος το οποίο έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στο πεπτικό του σύστημα, και η επιστήμη δεν το έχει τοποθετήσει ήδη σε αυτή την κατηγορία. Το δεύτερο μας συμπέρασμα είναι ότι η πιθανότητα η απόκτηση σημαντικής ποσότητας ζωικού λίπους από τη διατροφή ήταν πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιβίωση του ανθρώπου. Και αυτό ήταν για το σημερινό μας επεισόδιο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, μοιραστείτε το στα άλλα κοινωνικά δίκτυα. Και τα λέμε λοιπόν ξανά στο επόμενο επεισόδιο.